Αντιλαμβανόμαστε τη γεύση μέσω της γλώσσας. Η αίσθηση προκύπτει από το συνδυασμό της μυρωδιάς, της γεύσης και της αφής. Η αλληλεπίδραση αυτών των αισθήσεων που καθορίζει εάν μας αρέσει κάτι. Όταν ένα τρόφιμο εισέρχεται στο στόμα, η γλώσσα το νιώθει. Πριν προχωρήσει στο λαιμό, διαλύεται και γλιστρά στους πολλούς μικροσκοπικούς σπόρους και στις αυλακώσεις στη γλώσσα. Η χημική ουσία που είναι υπεύθυνη για τη γεύση απελευθερώνεται στο στόμα και έρχεται σε επαφή με τα κύτταρα του νευρικού συστήματος που στέλνουν μήνυμα στον εγκέφαλο για ερμηνεία. Οι θηλές της γλώσσας περιέχουν αισθητήρια κύτταρα για την αφή και τη θερμοκρασία. Το πίσω μέρος της γλώσσας είναι ευαίσθητο στις πικρές γεύσεις για να μας προστατεύει από τα καλασμένα τρόφιμα. Υπάρχουν βέβαια και κύτταρα που ανοιχνεύουν τη γεύση αλλού μέσα στη στοματική κοιλότητα, όπως το πίσω μέρος του λαιμού, στην επιγλωτίδα, τη ρινική κοιλότητα, ακόμα και στο άνω μέρος του εσοφάγου. Χρησιμοποιούμε τη γλώσσα για να διακρίνουμε 6 βασικές γεύσεις, που είναι γλυκό, αλμυρό, πικρό, ξινό, λίπος και ουνάμι. Το ουνάμι ανακαλύφθηκε από Ιάπωνα ερευνητή, εξού και ο ιαπωνικός όρος ουνάμι, που σημαίνει ευχάριστη αλμυρή γεύση και υπάρχει σε τροφές με πρωτεΐνες όπως το κρέας. Η πλούσια ποικιλία γευστικών αισθήσεων προκύπτει από τους ευρύτερους συνδυασμούς αυτών των 6 βασικών γεύσεων. Η έκφραση «καυτό» δεν αποτελεί γεύση. Γίνεται αντιληπτή μέσω των νευρικών κυττάρων που διαπιστώνουν εάν βρίσκουμε ένα πιάτο με πιπέρι, τσίλι ή κάρι ευχάριστο, δυσάρεστο ή και επικίνδυνο. Η αίσθηση ότι κάτι είναι πικάντικο ή ζεστό από τεχνική άποψη είναι ένα σήμα πόνου που στέλνεται από τα νεύρα που μεταδίδουν αισθήσεις αφής και θερμοκρασίας. Η γεύση και η όσφρηση είναι στενά συνδεδεμένες με τα συναισθήματά μας, γιατί και οι δύο αισθήσεις συνδέονται άμεσα με το νευρικό σύστημα. Οι νόστιμες γεύσεις αυξάνουν την παραγωγή σάλιου και γαστρικών υγρών, καθιστώντας τες απολαυστικές, ενώ μια κακή γεύση ως μη μπορεί να προκαλέσει ναυτία. Οι γλυκές και αλμυρές γεύσεις είναι σημάδι πλούσιας τροφής σε θρεπτικά συστατικά. Ο ισχυρός σύνδεσμος ανάμεσα στη γεύση και το συναίσθημα έχει να κάνει με την εξέλιξή μας. Η γεύση ήταν η αίσθηση που μας βοηθούσε να δοκιμάζουμε τα τρόφιμα που καταναλώναμε. Ήταν ζήτημα επιβίωσης τότε, γιατί μια πικρή γεύση ήταν ένδειξη μη βρόσιμων τροφών. Οι βασικές γεύσεις και τα πολλαπλά επίπεδα έντασης δημιουργούν εκατοντάδες χιλιάδες διαφορετικές γεύσεις. Αυτές, σε συνδυασμό με τις αισθήσεις της αφής, της θερμοκρασίας και της οσμής, δημιουργούν μια τεράστια παλέτα διαφορετικών δυνητικών αισθήσεων. Και λίγα λόγια για τη γεύση και το storytelling, το αφήγημα. Η ανάμνηση που προκαλείται από τη γεύση είναι από τις πρώτες εικόνες που έρχονται στο μυαλό μας όταν μιλάμε για τις αισθήσεις μας. Η πρώτη φορά που δοκιμάσαμε κάτι και μας άρεσε. Μας ακολουθεί για πολλά χρόνια και ίσως για όλη μας τη ζωή. Πολύ συχνά ακούμε, διαβάζουμε και βλέπουμε ιστορίες που έχουν για θέμα τη γεύση. Συνταγές μαγειρικής, εκπομπές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, φωτογραφίες, διαφημίσεις, κατάλογοι εστιατορίων, διηγήσεις γευμάτων, όλα αποτελούν μια αφήγηση της εμπειρίας της γεύσης. Οι ώρες της ανεμελιάς γύρω από το τραπέζι με τους κοντινούς μας ανθρώπους είναι η εικόνα που εγγράφεται από νωρίς στον εγκέφαλό μας. Το ταξίδι μέσα από τις γεύσεις είναι από τις βασικές απολαύσεις της ζωής που δίνουν χρώμα στην καθημερινότητα, στις γιορτές και στις επετείους. Καλή μας όρεξη λοιπόν.